ό,τι είναι να γίνει θα πρέπει να γίνει στο αμέσως επόμενο διάστημα, καθώς έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου να συζητάμε επαόριστο, ειδικά το θέμα της επίλυσης του Κυπριακού, και βεβαίως οτιδήποτε δεν θα πρέπει να επηρεάζει τη μία διεθνή προσωπικότητα, μία κυριαρχία και μία ηθαγένεια, καθώς βεβαίως και τα βασικά συστατικά του κράτους, όπως η άμυνα, η ασφάλεια, η οικονομία κτλ. Λοιπόν. Όλα αυτά τα οποία έχουν λεχθεί. Γενικά είστε ικανοποιημένοι από τις απαντήσεις του Πρόεδρου? Δόθηκαν αρκετές. Νομίζω ότι πρέπει όλοι εμείς οι υπόλοιποι να ξεκαθαρίσουμε και τις δικές μας θέσεις. Δηλαδή, εμείς θέλουμε αυτή η πρωτοβουλία ή αυτή η ιδέα, η οποία αντιλαμβάνεστε ότι ξεκαθαρίσε ο Πρόεδρος ότι ήταν μια τροφή για σκέψη που έγινε στο Εθνικό Συμβούλιο. Από εκεί και έπειτα θα πρέπει να δούμε πώς και ποια ανταπόκριση θα υπάρξει εκ μέρους της άλλης πλευράς, γιατί αυτό, αντιλαμβάνεστε, είναι προαπαιτούμενο για να μπούμε σε μια διαδικασία επανέναξης των διαπραγματεύσεων. Για μας ο στόχος είναι εκεί. Μάλιστα. Το ξεκαθάρισμα του πλαισίου της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας εντός των παραμέτρων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εντός του με συνάρτηση το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αυτά είναι πολύ σημαντικά, τα οποία έχουν ξεκαθαριστεί. Αυτή ήταν και η διαπραγματευτική πολιτική που έχει ακολουθηθεί από όλους τους πρόεδρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, μηδενός εξαιρουμένου. Και για ακόμα μια φορά, βεβαίως, και ο πρόεδρος υπερτόνισε ότι όλο αυτό το διάστημα, εύλογα κάποιος ρωτάται, γιατί δεν έχουμε καταλήξει σε ένα αποτέλεσμα, και το είπε καθαρά. 44 χρόνια λέει, ουσιαστικά εδώ πρόκειται για μια παραδοχή. Ό,τι δεν έγινε, δεν είχαμε αποτέλεσμα. Το βλέπουμε, το ζούμε ότι δεν είχαμε αποτέλεσμα. Άρα, και αυτό ακριβώς εναπόκειται, λέει ο Πρόεδρος, στην τουρκική αδιαλαξία. Μάλιστα. Και το γνωρίζαμε αυτό πολύ καλά. Πρέπει όμως, πάση θυσία, να δράξουμε τις συγκυρίες, την ευκαιρία, όπως θέλετε να το ονομάσουμε, για να επανεκκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Μάλιστα. Και αυτή είναι η δική μας θέση. Πολύ. Ανδρέα Καυκαλιά, δεν ξέρω, εσείς μείνετε ικανοποιημένοι από τις απαντήσεις που πήρατε? Διότι εσείς ήσασταν ως κόμμα πιεστικά που του βάζατε πίεση να απαντήσει, να λύσει τη σιωπή του, να σας πει ποιες είναι οι προθέσεις του, να διευκρινίσει την ιδέα που είχε και ρίξει στο τραπέζι. Μείνατε ικανοποιημένοι? Ασφαλώς όχι. Δεν πήρατε απάντηση, ούτε τώρα? Διότι καμία απάντηση δεν πήραμε, ούτε εμείς, ούτε τα άλλα κόμματα που έθεταν ανάλογα ζητήματα, ούτε πολύ περισσότερο ο κόσμος που παρακολούθησε χτες την δημοσιογραφική διάσκεψη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναζήτησε στο τέλος της ημέρας, πρέπει να σημειώσω, τηλεοπτικό χρόνο, και πέτυχε σε αυτόν, είχε τηλεοπτικό χρόνο και σε καλή ώρα, για να έχει και ψηλή ακροαματικότητα η συνέντευξή του. Έκανε μια επικοινωνιακή διαχείριση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και επί της ουσίας λέμε ότι δημιούργησε περισσότερη σύγχυση ή και φοβίες των κόσμων, ναι, παρά να ξεκαθαρίσει τη θέση του και να παρουσιαστεί έστω με έναν τρόπο που να υποστηρίξει τον ίδιο του τον εαυτό, ανεξάρτητα από τις δικές μας απόψεις και προσεγγίσεις. Δεν υποστήριξε ούτε τον ίδιο του τον εαυτό. Μίλησε για χαλαρές ομοσπονδίες, για αποκέντρες. Άλλο χαλαρή και άλλο αποκεντρωμένη. Ναι, ναι. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Μίλησε, ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα συζητούσαμε για χαλαρές ομοσπονδίες, για αποκεντρωμένη αποκέντρωση των εξουσιών και όλα τούτα, και περιμέναμε χτες να μας πει κάτι συγκεκριμένο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αν ακούσατε εσείς κάτι πιο συγκεκριμένο, έχουμε να ακούσει κι εμείς. Αντί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, και εδώ εστιάζεται η κύρια κριτική μας, να αναζητά λόγους, τρόπους να επαναρχίσουν οι συνομιλίες που διακόπηκαν εδώ και 15 μήνες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δυστυχώς αναζητεί αφορμή να ροκανίζει το χρόνο. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά, γι' αυτό μας βλέπετε να είμαστε και ιδιαίτερα έντονοι, ότι το ροκάνισμα του χρόνου λειτουργεί εις βάρος της δικής μας της πλευράς. Επαναλαμβάνω ότι είναι αδιανόητο ο Πρόεδρος να επικαλείται, μεταξύ άλλων, και την ανάγκη να γίνει μια σωστή προετοιμασία για να επαναρχίσουν, ναι, οι συνομιλίες, και ο ίδιος να παρουσιάζεται απροετοίμαστος. Μάλιστα. Μια πρώτη τοποθέτηση. Θα επιστρέψουμε να δούμε τα επιμέρους ζητήματα, κάποια σημαντικά. Λοιπόν, Χρήστος Ενέκη, εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι μου έκανε εντύπωση αυτή η παραδοχή,
που εσείς ίσως να είχατε, είσαστε και πιο έντονοι σε αυτό, ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν έγινε τίποτα και ότι κάτι θα πρέπει να αλλάξει. Και η παραδοχή του Προέδρου ότι κλείνει ένας κύκλος που θα πρέπει να δούμε κάποια πράγματα, να βάλουμε στο τραπέζι καινούργια στοιχεία προκειμένου να πάμε παρακάτω, προβάλλεται και από τις εφημερίδες όλες. Ήθελα ένα σχόλιο έτσι δικό σου όσον αφορά την χθεσινή παρουσία του και συγκεκριμένα αυτό το κομμάτι. Ναι, συμφωνώ, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να λύσουμε το αδιέξοδο μέσα από έναν τόσο αντιφατικό λόγο όσο το χθεσινό διάγγελμα του Πρόεδρου Αναστασιάδη. Και αν μου επιτρέπετε έτσι να αναφέρω 4-5 στοιχεία τα οποία θεωρώ άκρως αντιφατικά. Καταρχήν ξεκίνησε με την συνήθινη επίκληση στα πεπραγμένα των προκατόχων του και συγκεκριμένα στη Συμφωνία Υψηλού Επίπεδου Μακαρίου Ντεχτάς, για να δικαιολογήσει την δέσμευση της δικής μας πλευράς στη Διζωνική Δικαιωματική Ομοσπονδία. Κάτι που δεν προνοούσε ασφαλώς η συγκεκριμένη συμφωνία. Πόσο μάλλον δεν ήταν στόχευση του ίδιου του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Να θυμίσω τα λόγια του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που έλεγε ότι ουδέν επιχείρημα δύναται να δικαιολογήσει την τουρκική απέτηση για γεωγραφική ομοσπονδία. Και συμπλήρωνε ότι η οποία ουχή μόνο θα ήταν ο απάνθρωπος, αλλά ως αυτός θα επέφερε την αλλαγή του χαρακτήρα της Κύπρου. Άρα ας μην φορτώνουμε στους προκατόχους μας πράγματα τα οποία δεν τους αναλογούν. Έκανε αναφορά στις εύλογες προσδοκίες της ελληνοκυπριακής πλευράς, τις οποίες προσπάθησαν όλοι οι προκάτοχοι του να ικανοποιήσουν. Μέσα σε αυτές τις εύλογες προσδοκίες αναφέρει ο πρόεδρος Αναστασιάδης την ισχυρή κεντρική κυβέρνηση. Και λέει ότι αυτό διασφαλίζει την ενότητα του κράτους, του λαού, της οικονομίας και των θεσμών. Μέσα σε ένα διάγγελμα, αυτά είπε επιλέξεις, ένα διάγγελμα στο οποίο προσπαθούσε να πείσει για την αναγκαιότητα της πρότασης του για αποκέντρωση των εξουσιών. Έκανε λόγο για πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις θεμελιώδεις ελευθερίες. Διακίνηση, εγκατάσταση, ιδιοκτησία. Την ίδια ώρα που δηλώνει πλήρη νομιμοφροσύνη στο πλαίσιο Γκουτέρες, το οποίο δίνει τον πρώτο λόγο στους σημερινούς φετεριστές στις περιουσίες των προσφύγων μας. Να σημειώσω ακόμα ότι διαχώρισε τον όρο χαλαρή από την αποκεντρωμένη ομοσπονδία, λέγοντας ότι η χαλαρή παραπέμπει σε άλλα συστήματα διακυβέρνησης, κατά λέξη. Έχει στοιχεία άλλων συστημάτων διακυβέρνησης. Επιβεβαίωσε δηλαδή ο κ. Αναστασιάδης αυτά που λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι με τις νέες ιδέες του πρόεδρου Αναστασιάδης ανοίγει τον ασκόν του αιώλου για να εισέλθουν από το παράθυρο οι επαχθέστερες των λύσεων, δηλαδή η συνομοσπονδία και τα δύο κράτη. Αλλά δεν είναι ο ίδιος που προκάλεσε και συντήρησε την συζήτηση γύρω από τους έννοιες. Το διευκρίνησε, είπε, ιδέα έριξα εγώ για συζήτηση. Ναι, αποκήρυξε όμως την περίπτωση της χαλαρής ομοσπονδίας. Ναι. Και να πω ότι τέλος λέει ότι ο στόχος της πρότασης του είναι η λειτουργικότητα του κράτους. Όμως στο διάγγελμα του λέει ότι θα παραμείνουν τα τουρκοκυπριακά βέτο, όπου οι Τουρκοκύπριοι θεωρούν ότι θίγονται τα ζωτικά τους συμφέροντα, θα παραμείνει η εκπεριτροπής Προεδρία. Άρα, για ποιαν ακριβώς λειτουργικότητα μιλάμε, όταν ανά πάσα στιγμή η τουρκοκυπριακή ηγεσία, είτε αυτοβούλος είτε κατ' εντολή της Άγκυρας, θα μπορεί να βραχυκλώνει τη λειτουργία του κράτους στα ουσιώδη ζητήματα. Μάλιστα. Άρα, θεωρείς αντιφατικό το χθεσινό λόγο του. Ασφαλώς. Μάλιστα. Τώρα, να πάω στην Ανίτα. Εντάξει, είναι καθαρό ότι θα υπάρχει διαφορετική ανάγνωση των. Είμαι σίγουρη. Το λόγο αυτό, ανάλογα και τη σκοπιά που το βλέπει ο καθένας και την πολιτική, αλλά και τις βλέψεις και τις πολιτικές στο Κυπριακό. Πες μου λιγάκι, θεωρείς ότι αυτό που λένε οι δύο φίλοι όσον αφορά τον αντιφατικό λόγο, θεωρείς αντιφατικό το γεγονός ότι από τη μία λέει πως πάμε να φτιάξουμε ένα... είναι εναντίον στο να αποδεχτεί ένα μη λειτουργικό κράτος, που είναι, φαντάζομαι, όλοι το θέλουμε αυτό, να είναι ένα κράτος λειτουργικό. Και από την άλλη, λέει ότι εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η θετική ψήφος των Τουρκοκυπρίων σε βασικά ιστοζωτικά ζητήματα. Όχι βέτο. Όχι βέτο, θετική ψήφος. Αυτά τώρα πώς μπορούμε να τα δεχτούμε, γιατί ο κόσμος ο πολίτης δεν ξέρει και λεπτομέρειες. Ούτε από έτσι, αν θέλεις, πολιτικές ορολογίες. Στο μυαλό του έχει το εξής, ότι σε κάθε φάση δύσκολη θα μπορεί η θετική ψήφος να κρίνει ένα αποτέλεσμα.
Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς είναι η ανησυχία των Τουρκοκυπρίων, αλλά και η ανησυχία των Ελληνοκυπρίων. Ο πρόεδρος του αυτό που είπε είναι ότι ένα από τα σημεία του πλαισίου Κιουτέρας ήταν αυτό, για τη λειτουργικότητα της λύσης και για το σημείο αυτό συγκεκριμένα, για την αξίωση της μια θετικής ψήφου, όπως ακριβώς ετήθηκε από πλευράς της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Αυτό ακριβώς, από αυτό προήλθε ακριβώς και αυτή η τροφή σκέψης για την αποκέντρωση των εξουσιών, ούτως ώστε να μην θέλετε υπάρξει το οποιοδήποτε πρόβλημα λειτουργικότητας. Ακριβώς εδώ αυτό που είπε συγκεκριμένα είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει μια μεγαλύτερη διοικητική οντότητα των δύο πολιτιών με ένα εξισορροπητικό αντιστάθμισμα, το έχω και μπροστά μου ακριβώς όπως το είπε, της θετικής ψήφου, να ασκείται εκεί και όπου μόνο η όποια απόφαση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα ζωτικά συμφέροντα της τουρκοκυπριακής πλευράς. Εμείς λέμε, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα συζητηθεί, θα γίνει και μια άσκηση επί χάρτου και θα συζητηθεί στις διαπραγματεύσεις. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι αν αυτός είναι ένας τρόπος να επανεκκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, καλώς. Φτάνει και το ξεκαθαρίζουμε να μην επηρεαστούν σε καμία περίπτωση είτε το πλαίσιο, είτε όλα αυτά τα προαπαιτούμενα τα οποία έχει αναφέρει και ο ίδιος ο πρόεδρος στην ομιλία του και τα οποία θεωρούνται δεδομένα. Αναφέρθηκε προηγούμενα για την συμφωνία. Ξεκινήσαμε από το 1977, αγαπητέ μου Ανδρέα, και συμφωνήσαμε το πλαίσιο της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Κάποια πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα. Αυτή η συμφωνία στην οποία αναφέρθηκε ο αγαπητός μου Χρήστος, στο διαδίκτυο, να μπούμε αυτή τη στιγμή που μπήκα, είναι ξεκάθαρη. Είναι μια συμφωνία που προέβλεπε τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Αυτή ήταν η συμφωνία και συγκεκριμένα και επί το απλούστερο διπεριφερειακή, η οποία θα αποτελούσε και το γενικότερο χαρακτήρα του Κυπριακού κράτους με τα σημεία, τα τέσσερα σημεία, τα οποία έτσι αναφορικά με τα ελευθερία διακίνησης κτλ. Αυτό που λέω και αυτό που θεωρώ είναι ότι σήμερα το 2018 δεν θα πρέπει να συζητούμε για το πλαίσιο λύσης. Αυτό είναι δεδομένο. Είμαστε σε ένα κομβικό σημείο που θα πρέπει να δράξουμε την ευκαιρία για να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Αυτό το βήμα παρακάτω, είτε θα το κάνουμε με αυτή την εισήγηση του Προέδρου για αποκέντρωση των εξουσιών, που φαντάζομαι ότι θα μπει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων που δεν έχει μπει ακόμα, έτσι, ή θα πρέπει να γίνει σίγουρα με μια εμπεριστατωμένη παρουσία και θέση της δικής μας πλευράς, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να δείξουμε ότι εμείς υιοθετούμε τις συγκλήσεις όλου του προηγούμενου διαστήματος, όλων των τελευταίων χρόνων, υιοθετούμε αυτά που αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας στην έκθεσή του, που πολύ συγκεκριμένα δύο είναι τα πιο σημαντικά, ότι αφήνει το παράθυρο ελπίδας και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τη δική του διάθεση για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων και ότι δεν θα πρέπει ξέρουμε πολύ καλά, αν και δεν μπαίνουν χρονοδιαγράμματα, ότι δεν πρέπει να είναι επαορίστο διαπραγματεύσεις. Θα πρέπει να είναι ενός προβλεπτού τέλους. Ήταν και θέση της Τουρκίας αυτή, έτσι, το χρονοδιαγράμμα ήταν θέση της Τουρκίας. Όχι, είπαμε δεν μπαίνουν χρονοδιαγράμματα, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν μπορούμε να συζητούμε άλλα 40 χρόνια. Μάλιστα. Άρα εμείς λέμε ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε. Βεβαίως μας απασχολεί η λειτουργικότητα της λύσης. Επίσης, αυτό που λέχθηκε, το ότι δεν έγινε τίποτα όλα αυτά τα χρόνια, ο πρόεδρος θεωρώ ότι το ανέφερε ακριβώς επειδή το αποδόθησαν και του ίδιου ευθύνες, ναι, το ότι δεν είχαμε αποτέλεσμα. Ναι. Αυτό δεν συνεπάγει όμως σε καμία περίπτωση. Και πήγε πίσω και είπε ότι δοκιμάσαμε όλοι και αποτύχαμε. Ναι, δοκιμάσαμε όλοι και αποτύχαμε και συνέχισε και είπε γιατί προσκρούσαμε στην τουρκική αδιαλαξία. Βεβαίως δεν φταίει κάποιος προσωπικά γι' αυτό, ούτε φταίνε και η θέση μας οι διαπραγματευτικές. Η στρατηγική υπάρχει και αυτό σε καμία περίπτωση, κατά τη δική μου άποψη, δεν συνεπάγει αλλαγή πλεύσης, ούτε και μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αλλά είναι η απάντηση όλη αυτή τη κριτική που ακούστηκε το προηγούμενο διάστημα. Εγώ θα ήθελα να κλείσω με το εξής πολύ σύντομα. Χθες ο πρόεδρος έκανε μια ενημέρωση ακριβώς για να καθησυχαστούν ίσως κάποιοι, για να ακουστούν κάποια πράγματα. Δεν θα πρέπει όμως σε καμία περίπτωση αυτή, αν θέλετε, η παρουσία, η αναφορά να τορπιλήσει ή να δαιμονοποιήσει ακόμα περισσότερο την όποια προσπάθεια λύσης. Πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί σε αυτό και όλοι μαζί ας κρατήσουμε αυτό, να αντιληφθούμε την κρισιμότητα των στιγμών και να στηρίξουμε την όποια προσπάθεια για να επανεκκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τώρα, έχει ένα σημείο, αγαπητή μου Ανδρέα, που λέει
η πολιτική αισία αδογμάτιστα να κουβεντιάσουμε τις επίσης εξελίξεις. Δεν καταλάβα τι σημαίνει αυτό, αλλά εντάξει. Μπορεί να πολιτικά να το ερμηνεύσετε εσείς ίσως. Ούτε εγώ μπορώ να προσδιορίσω με ακρίβεια. Προφανώς κάτι έχει κατά νόμο, το πετάει έτσι. Εννοεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ίσως να εννοεί ότι θα πρέπει πλέον χωρίς δογματισμούς, ένας δογματισμός μπορεί να είναι και η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, ναι, να παρακαθίσουμε σε συζητήσεις πλέον, ιδεοθύελλας, για να δούμε πού πάμε. Επειδή το βλέπω αν και το εννοεί τώρα, τούτον, αντιλαμβάνεστε, ναι, ότι είμαστε 100% απέναντι σε όποιες σχετικές σκέψεις για αλλαγή της βάσης λύσης του Κυπριακού. Δεν έχετε πιστεί εσείς ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ξεκάθαρος όσον αφορά το πλαίσιο λύσης? Δηλαδή και μετά τη χθεσινή ομιλία του, απαντήσεις, ερωτήσεις αυτά, δεν καταλάβατε εσείς ότι η διζωνική δικοινοτική είναι το πλαίσιο λύσης που επιδιώκει? Δηλαδή παίζει και κάτι άλλο? Αυτόν το είπε νομίζω και χθες. Ναι, το είπε. Την ίδια στιγμή όμως, αγαπητέ Ανδρέα, δεν κρινόμαστε από τις δηλώσεις μας, από τις εξαγγελίες μας, αλλά από τις πραγματικότητες. Και την ίδια στιγμή που ναι, τον έχουμε ακούσει τον Πρόεδρο να δηλώνει ότι το πλαίσιο είναι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, βλέπουμε και κάποιες ενέργειες ή κάποιες ιδέες οι οποίες κινούνται όχι ακριβώς σε αυτόν το πλαίσιο, και είναι εδώ που διατυπώνουμε και εμείς τις ανησυχίες μας. Και θέλω να πω και το εξής. Παράθυρο ελπίδας, είπε η κυρία Δημητρίου, και συμφωνώ μαζί της, υπάρχει. Ευτυχώς το άφησε ανοιχτό ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην τελευταία του έκθεση. Ευτυχώς. Το ζητούμενο είναι να βρούμε εμείς αυτόν τον παράθυρο και να μπούμε μέσα και να το αξιοποιήσουμε. Ναι. Και φαίνεται ότι δεν αξιοποιούμε αυτό το παράθυρο ελπίδας. Όπως επίσης να συμφωνήσω ότι δεν μπορούμε να συζητούμε μέσα σε ένα πλαίσιο ασφιχτικό χρονοδιαγραμμάτων. Αυτό είναι δεδομένο. Όμως πρέπει να έχουμε κατά νου και την αίσθηση του κατεπήγοντος. Και όχι γιατί μας το υπόδειξε ο Γενικός Γραμματείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Γιατί απλά ο χρόνος λειτουργεί εις βάρος μας. Και είναι εδώ ακριβώς που επισέρχεται και η δική μας κριτική στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 15 μήνες ο Γενικός Γραμματείας ήταν σε αναμονή, επερίμενε την επίδειξη, έλεγε στις παραμέτρους του, της αναγκαίας πολιτικής βούλησης από τα δύο μέρη, της αποφασιστικότητας για να επαναρχίσουν οι συνομιλίες, της συμφωνίας των στόχων και την αποδοχή του πλαισίου που ο ίδιος έχει θέσει ο Γενικός Γραμματέας. Και να το πούμε για άλλη μια φορά, είναι η ίδια η έκθεση του Γενικού Γραμματέα και τα συμπεράσματα της, είναι οι συγκλήσεις που έχουν επιδευθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια, είναι το κεκτημένο των συνομιλιών, είναι ο μηχανισμός εφαρμογής της λύσης. Αυτό είναι το πλαίσιο. Και δεν κατανοούμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όταν έρχεται και λέει, μα εμείς έχουμε πρόβλημα, δεν πάμε στις συνομιλίες, γιατί η Τουρκία δεν αποδέχτηκε τον τερματισμό, ναι, των εγγυήσεων, την αποχώρηση, ναι, του τουρκικού στρατού και των επεμβατικών της δικαιωμάτων. Μα δεν θα πάμε να συζητήσουμε με τους όρους της Τουρκίας. Το πλαίσιο το έχει καθορίσει ο Γενικός Γραμματείας του Οργανισμού. Ο Πρόεδρος θέλει λύση, Αντρέα, ή δεν θέλει? Δεν μπορώ να δηλώσω ότι ο Πρόεδρος δεν θέλει λύση. Μάλιστα. Δεν μπορώ. Αλίμονο να φτάναμε σε αυτά τα επίπεδα, αλλά θεωρούμε ότι οι χειρισμοί του Πρόεδρου της Δημοκρατίας δεν υποστηρίζουν, είπα και προηγουμένως, την υπόθεση του Κυπριακού λαού για λύση, μάλιστα, και επανένωση της πατρίδας μας. Χρήστο, και να πω και κάτι άλλο. Ναι, ένα τελευταίο. Λέει ο Πρόεδρος ότι όταν πιέστηκε χτες να απαντήσει, πέστε μας Πρόεδρε, σε ποιες αρμοδιότητες αναφέρεστε για να συζητήσουμε, για να μεταφερθούν στα κρατήδια κτλ. Και απάντηση ποια ήταν του Πρόεδρου, αν είναι ποτέ δυνατό, ότι θα τοποθετηθούμε αφού συζητήσουμε με διεθνούς, με γνωματέστης, συζητήσουμε με διεθνολόγους και να καταλήξουμε και να προτείνουμε κάτι. Είναι σοβαρή στάση αυτή. Μάλιστα. Λοιπόν, πάω στο Χρήστο λίγο. Δεν ξέρω αν σου κάνει εντύπωση ένα γεγονός ότι, αν μάλλον έχεις αυτήν την ίδια εικόνα, φτάσαμε σε ένα τέλος εποχής. Έκλεισε ένας κύκλος.
Όλο το προηγούμενο διάστημα με τις τοποθετήσεις του Προέδρου Αναστασιάδη έδινε την εντύπωση ότι πραγματικά είχε για τον ίδιο φτάσει το τέλος μιας διαπραγμάτευσης επί συγκεκριμένης βάσης. Βέβαια, με το διάγγελμα χθες άλλαξε κάπως τα δεδομένα, επανέφερε την κατάσταση στην αμέσως μετά το κράσμα Μοντάνα εποχή, δηλώνοντας ακριβώς την νομιμοφροσύνη του απέναντι στο πλαίσιο μητέρας. Αλλά η διαφωνία μας με το Δημοκρατικό Συναγερμό και το ΑΚΕΛ είναι ότι το πλαίσιο Γκουτέρες είναι η σύνοψη των μονομερών υποχωρήσεων της δικής μας πλευράς των τελευταίων 10 χρόνων. Το πλαίσιο Γκουτέρες είναι η σύνοψη των διαχρονικών τουρκικών απαιτήσεων, κυρίως στα θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης, που οδηγούν σε ένα μη λειτουργικό, άρα ένα μη βιώσιμο κράτος. Άρα το ζήτημα που αναφέρθηκε και προηγουμένως, ότι ο χρόνος λειτουργεί εις βάρος μας. Βέβαια, ο χρόνος λειτουργεί υπέρ αυτού που τον εκμεταλλεύεται δημιουργικά, υπέρ αυτού που διεκδικεί. Και όχι αυτού που συνεχώς υποχωρεί στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Άρα το ζήτημα δεν είναι αν θα συζητούμε για άλλα 40 χρόνια, αλλά αν έχουμε το δικαίωμα να συνθηκολογήσουμε επί των διαχρονικών τουρκικών απαιτήσεων που υιοθετούνται στο πλαίσιο Γκουτέρες, υιοθετούνται στην έκθεση του Γενικού Γραμματεία του Σεπτέμβριο του 2017. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι αν καταρρεύσει ένα τέτοιο επιχείρημα, ένα τέτοιο εγχείρημα το οποίο θα είναι δια της ψήφου μας, τότε εμείς θα είμαστε η καταραμένη γενιά. Το 60, να θυμίσω ότι το Σύνταγμα ήταν δωτό. Αυτή τη φορά εμείς θα αποφασίσουμε για το μέλλον των επόμενων γενεών. Έχουμε ακριβώς αυτό το δικαίωμα. Και ο χρόνος δεν λειτουργεί πάντα εναντίον μας, γιατί να θυμίσω ότι στο σχέδιο ΝΑΝΑΝ δεν μπορούσαμε να επικαλεστούμε, για παράδειγμα, το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Γιατί δεν είμαστε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιοι ήθελαν να αποδεχτούμε το σχέδιο ΝΑΝΑΝ χωρίς να υιοθετεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο, μία εβδομάδα πριν την πλήρη ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά ευκαιρίες θα υπάρξουν, δηλαδή. Ασφαλώς και θα υπάρξουν. Μάλιστα. Δεν υπάρχει ποτέ τέλος του δρόμου. Αυτά τα ακούσαμε το 2004 κατά κόρον για μικρασιατικές καταστροφές και διάφορα άλλα ευτράπελα. Όμως τελικά υπάρχουν επόμενες ευκαιρίες και μπορούμε στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης να διαπραγματευτούμε υπό ισχυρότερη θέση, ναι, αν συνεχίσουμε για πρόσκοπτα το ενεργειακό μας πρόγραμμα, που είναι ένα σπιλό. Έτσι κι αλλιώς φέρνει εξελίξεις. Το ενεργειακό πρόγραμμα φέρνει εξελίξεις. Θεωρούμε ότι αν διαφυλάξουμε και προχωρήσει το ενεργειακό μας πρόγραμμα, ότι και στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης αυτό θα αντανακλά ενίσχυση της θέσης της ελληνοκυπριακής πλευράς. Ναι. Να ρωτήσω κάτι πολύ, πολύ σύντομα, απάντηση θέλω. Έχουμε ένα δεδομένο, το πλαίσιο Γκουτιέρες. Έχουμε ένα δεδομένο ότι ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ λέει πάνω σε αυτό θα κινηθούμε, αν θέλετε να πάμε παρακάτω. Εμείς πώς πρέπει να τον αμφισβητήσουμε, μέσα από ποιο διάλογο, μαζί του? Ασφαλώς. Πρέπει οπωσδήποτε να προτάξουμε κάποιες πρόνοιες του πλαισίου Γκουτέρες, τις οποίες θεωρεί δεδομένες και ότι έχουν συμφωνηθεί μέσα στην έκθεση του Σεπτεμβρίου του 2017, και να πούμε ότι αυτές δεν ευνοούν τη λειτουργικότητα του κράτους. Και θεωρούμε ότι ήταν και μια έμμεση παραδοχή του κ. Αναστασιάδη το προηγούμενο διάστημα η προσπάθειά του να αποκεντρώσει εξουσίες από την κεντρική εξουσία. Ακριβώς δηλαδή εντόπιζε στο βέτο των Τουρκοκυπρίων δυσλειτουργικότητα του κράτους. Άρα, ναι, πρώτος ο πρόεδρος Αναστασιάδης θέτει στο τραπέζι το δικαίωμα να διαπραγματευτούμε επιπλέον ορισμένα θέματα. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να μπουν και άλλα θέματα, όπως είναι η εκπεριτροπής προεδρία, όπως είναι ο πρώτος λόγος στους σφετεριστές της περιουσίας των προσφύγων μας, όπως είναι η πλήρης απαχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων, μάλιστα, το οποίο δεν προνοεί το πλαίσιο Γκουτέρες και μιλάει για συμφωνία σε υψηλότερων επίπεδων μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και τουρκικής κυβέρνησης. Άρα, μάλιστα, δεν το αποκλεί αν συμφωνηθεί. Άρα όλα αυτά θα πρέπει να συζητηθούν εκ νέου. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια τελευταία βόλτα, έτσι σύντομα. Τώρα δεν ξέρω, επειδή χρειάζεται να έχουμε ένα αραγές ιστορικό μέτωπο, πολύ βασικό αυτό, μια ομοψυχία. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να γίνει καταρθωτό στις παρούσες συνθήκες, και αυτό δεν ξέρω πόσο μπορεί αρνητικά να επηρεάσει τις εξελίξεις του Κυπριακού. Ναι, ότι επηρεάζει, σαφώς και επηρεάζει. Δεν θεωρώ ούτε εγώ ότι θα έχουμε ενότητα σε αυτό το... όσον αφορά το Κυπριακό, γιατί απλούστατα ακόμα κάποια πολιτικά κόμματα δεν έχουν ξεκαθαρισμένες τις θέσεις τους. Τι υποστηρίζουν και πώς θα πετύχουμε αυτό που υποστηρίζουν. Γιατί αντιλαμβάνεστε, πολύ εύκολο να μιλούμε αοριστά ή φιλοσοφικά. Στο δίκο αναφέρεστε. Και δεν αναφέρεστε σε εμάς. Όχι, δεν αναφέρομαι την στο ΑΚΕΛ. Και όχι μόνο στο δίκο. Και από εκεί και έπειτα, όχι στο ΑΚΕΛ.
Μιλώ για όλα τα κόμματα τα οποία δεν έχουν ξεκαθαρίσει και δεν το λέω, το λέω έτσι καλοπροαίρετα. Δεν έχουν ξεκαθαρίσει πώς θα πετύχουμε λοιπόν την απαλλαγή από την κατοχή, πώς θα επιστρέψουν οι πρόσφυγες στα σπίτια τους, πώς θα επέλθει ασφάλεια και ειρήνη σε αυτόν τον τόπο, πού θα βρίσκεται λοιπόν η Κύπρος τα επόμενα 50 χρόνια. Αυτό θα πρέπει να απαντήσουμε. Σύντομα, αυτός ο πρόεδρος που οδήγησε τα πράγματα ένα βήμα πριν τη λύση, και αυτό ήταν κοινώς αποδεκτό στο Crans Montana, θεωρούμε ότι μπορεί και πρέπει να οδηγήσει τα πράγματα στην λύση. Μπορεί να το κάνει και εμείς θα το στηρίξουμε σε αυτό. Αν δεν γίνει τώρα, θεωρώ ότι δεν θα γίνει ποτέ. Και ναι, ο χρόνος, ακούστηκε προηγούμενα ότι ο χρόνος δεν είναι πάντα εναντίον μας και διαφωνώ. Ο χρόνος είναι πάντοτε εναντίον μας και αυτό είναι καταγεγραμμένο. Κάθε χρόνο και χειρότερα. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι τα τετελεσμένα που βιώνουμε καθημερινά. Πρόσφυγες πεθαίνουν αδικαίωτοι, ξεπούλημα της γης μας, αποφάσεις του ΕΔΑΔ, πολλαπλασιασμός των επίοικων. Όλα αυτά τα παρακολουθούμε καθημερινά. Και αντιλαμβάνεστε ότι χρόνο με το χρόνο τα δεδομένα δεν είναι τα ίδια και δεν μπορούμε να επιστρέψουμε πίσω. Όλο αυτό το διάστημα που επιτεύχθηκα σημαντικές συγκλήσεις, δόθηκε έμφαση στο κεφάλαιο ασφάλεια και εγγύσεις. Όλα αυτά δεν μπορούμε να τα παραγνωρίσουμε. Το πλαίσιο Κιουτέρες ακριβώς αυτά λέει. Και ο ίδιος ο πρόεδρος είπε χθες ότι θα ήταν παράφρον εάν απέρριπτε αυτά που διεκδικούσε η δική μας πλευρά όλο αυτό το διάστημα. Και βεβαίως συνδέοντας το με το πλαίσιο Κιουτέρες, και αυτό εις απάντηση για άλλες μορφές λύσης ή άλλες πολιτικές. Το πλαίσιο Κιουτέρας, 6 σημεία πολύ σύντομα. Τερματισμός εγγύσεων και παρεμβατικό δικαιωμάτων. Κάθε τη μείωση των κατοχικών στρατευμάτων από την πρώτη μέρα με οριστικό τερματισμό. Εδαφικές αναπροσαρμογές που να ικανοποιούν τις ανησυχίες μας. Εύρυθμη λειτουργία του κράτους. Μα αυτά βεβαίως είναι δικές μας τα πράγματα τα οποία εμείς θέλουμε. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν καταλήξαμε σε συμφωνία. Είναι όμως αυτό το κεκτημένο το οποίο χρησιμοποιούμε σαν βάση για να προχωρήσουμε παρακάτω. Και αλίμονο αυτή τη στιγμή αναπορρίπταμε και το πλαίσιο του Γενικού Γραμματέα. Που για πρώτη φορά, να θυμίσω, αναφορές περί φυσιολογικού κράτους, για πρώτη φορά εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση παρατηρητής, η Τουρκία υπόλογη στα θέματα, όλα αυτά κτλ. Ακούστηκε επίσης ότι, και το είπε και ο πρόεδρος χθες, ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε ή να φορτωθούμε μια καταστροφική απόρριψη από τον λαό. Βεβαίως. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε οτιδήποτε περνά από το χέρι μας, να είναι η λύση αυτή που πραγματικά θα είναι βιώσιμη και λειτουργική, για να πιστεί και ο κόσμος ότι θα πρέπει να το ψηφίσει. Γιατί ναι, στο τέλος της μέρας ο κόσμος θα αποφασίσει. Και αυτό να μην το ξεχνάμε, όσον αφορά βεβαίως αυτό που ακούστηκε για το Σύνταγμα του 60. Το Σύνταγμα του 60, να μην ξεχνάμε ότι είτε μας αρέσει είτε όχι, ήταν δυτικοινοτικό. Αυτό που επικρατεί σήμερα με βάση το δίκαιο της ανάγκης δεν είναι αυτό που είναι μέσα στο Σύνταγμα μας. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Άρα να μην θεωρώμε ότι αυτό το σήμερα είναι δεδομένο και θα το κρατήσουμε. Και θα κλείσω με το εξής. Αυτό το όλα ή τίποτα, αγαπητέ μου Ανδρέα, μας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο τίποτα. Αυτή είναι η δική μας θέση. Οπότε, επειδή δεν έχουμε την πολυτέλεια να μην προχωρήσουμε σε μια τελευταία διαπραγμάτευση, εμείς θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας πραγματικά για να απελευθερώσουμε την πατρίδα μας, να φύγουν τα κατοχικά στρατεύματα, να υπάρξει επιτέλους ασφάλεια και ευημερία σε αυτόν τον τόπο. Και δεν το χρωστάμε στις προηγούμενες γενιές, το χρωστάμε στις επόμενες γενιές που θα έρθουν και έχουν κάθε δικαίωμα να ζήσουν σε αυτόν τον τόπο ελεύθεροι και μονιασμένοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σύντομα, αγαπητέ μου Ανδρέα Καυχαλιά, σύντομα θα βοηθήσω. Πώς έρετε το αδίέξοδο. Θα βοηθήσω, αγαπητέ Ανδρέα, και, και στον χρόνο. Ναι. Το ερώτημα φυσικά που απέφθινε η αγαπητή συνάδελφος σε κάποια κόμματα για το να και η έκκληση να ξεκαθαρίσουν τι τελικά θέλουν σε ό,τι αφορά στο Κυπριακό, ίσως να υπάρχει χώρος να το κάνει και στον αυτόν της, το ίδιο της το κόμμα και στην ίδια την κυβέρνηση, οι οποίοι μας έχουν μπερδέψει ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι οι όποιες σκέψεις για αλλαγή της βάσης λύσης του Κυπριακού, όπως επίσης και οι όποιες ιδέες για να επιστρέψουμε σε ένα διάλογο εκτός του πλαισίου του Γενικού Γραμματεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, θα είναι καταστροφικές για την υπόθεση του λαού μας. Οι δύο ηγέτες είναι η ώρα, έστω και καθυστερημένα, μετά από 15 μήνες, να στείλουν τα κατάλληλα μηνύματα στον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος ευτυχώς ακόμα μας περιμένει, ευτυχώς. Το παράθυρο που μιλούσαμε προηγουμένως, το οποίο παραμένει ακόμα ανοιχτό. Το παρατεταμένο αδιέξοδο είναι ανεπιθύμητο και εγκυμονεί σοβαρότατους
κινδύνους ενδρεώνονται τετελεσμένα εις βάρος του κυπριακού λαού. Yes. Και δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με αυτό σε καμία περίπτωση. Και ένα τελευταίο σχόλιο για την ενότητα. Η ενότητα είναι αναγκαία. Κύριος υπεύθυνος για να την ενισχύσει αυτή την ενότητα, για να την πετύχει αυτή την ενότητα, είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, του οποίου ωστόσο οι ενέργειες, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, δεν κινούνται σε αυτήν την κατεύθυνση. Δεν γίνεται να συνομιλεί με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, να ενημερώνει διεθνείς άλλους παράγοντες και να μην είναι ενημερωμένο το Εθνικό Συμβούλιο, Δευτέρα, κάτι, τα κόμματα του τόπου, μάλιστα, για να προχωρήσουμε μέσα σε όσων το δυνατόν πνεύμα ενότητας όλοι επικαλούμαστε κατά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα τελευταίο σχόλιο από τον Χριστό. Αγαπητέ μου Αντρέα, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε κάποιες ιστορικές διορθώσεις. Στη Συμφωνία Υψηλού Επίπεδου Μακαρίου Ντεχτά, στην παράγραφο 1, αναφέρει ότι επιζητούμε μια ανεξάρτητη, αδέσμευτη, δικοινοτική, ομοσπονδιακή, ομόσπονδη δημοκρατία. Πουθενά δεν λέει ότι επιδιώκουμε διζωνική ή διπεριφερειακή, που αναφέρθηκε προηγουμένως. Στο πλαίσιο Γκουτέρες για τα στρατεύματα, αναφέρει ότι θα φτάσουν στους αριθμούς της παλαιάς συνθήκης συμμαχίας. Και αν θα είναι ρήτρα επανεξέτασης ή οριστικής κατάληξης, θα συζητηθεί στο ανώτερο επίπεδο. Άρα η προσπάθεια παραπλάνησης του λαού συνεχίζεται ακόμα και σήμερα, που ο κάθε πολίτης μπορεί να μπει στο διαδίκτυο για να διαβάσει το πλαίσιο Γκουτέρες ως έχει. Ασφαλώς και υπάρχει αφισβήτηση από την πλευρά μας όσον αφορά τους χειρισμούς του Πρόεδρου Αναστασιάδη. Γιατί είναι προφανές ότι έχουμε θεμελιώδεις διαφωνίες. Γι' αυτό και στην προεκλογική περίοδο είχαμε προτάξει μια νέα στρατηγική όσον αφορά το Κυπριακό, που θα αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που μας παρέχει η Κυπριακή Δημοκρατία ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως παράκτιον κράτος με ανακηρυγμένη ναός από την εποχή του Τάσου Παπαδόπουλου, και πρόκληση κόστους στην Τουρκία, κάτι το οποίο δεν κάνουμε. Όσον αφορά το κάπως ηρωνικό σχόλιο για το η λογική του όλα ή τίποτα που δεν κατανοεί ο Δημοκρατικός Συναγερμός, να πω ότι μιλούμε για την παράταξη του «Την πατρίδα μου και λάττω παραδόσου». Ναι. Αλλά να απαντήσω εγώ ότι ούτε εμείς καταλαβαίνουμε τη λογική ότι επειδή κάποτε μπορεί να πεθάνουμε, θα πρέπει να αυτοκτονήσουμε σήμερα. Μάλιστα. Γενικά δεν καταλαβαίνόμαστε, νομίζω. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα έχουμε ούτε ένα-δύο λεπτά. Τι κι άλλο θέλετε? Έτσι, για το κλείσιμο. Άντε, πέστε κάτι ακόμα. Πολύ σύντομα, απλά γιατί θεωρώ ότι... Όχι, θα κλείσουμε έτσι θετικά. Ότι καμία αλλαγή, απλά για να απαντήσω στον αγαπητό μου Ανδρέα, καμία αλλαγή στη βάση λύσης του Κυπριακού. Το μόνο όχημα, και το έχουμε ξεκαθαρίσει πολλές φορές, είναι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία εντός των ευρωπαϊκών παραμέτρων. Ας μην μείνουμε στο 77, ας μείνουμε στο σήμερα, και αυτό που ανέγνωσε ο κύριος Σενέκης, ακριβώς το ίδιο πράγμα λέει, που ανέφερα προηγούμενα. Ό,τι είναι να γίνει στο αμέσως προσεχές διάστημα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια χρόνου, άρα θέλουμε άμεσα να επανεκκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Για το ρόλο του Εθνικού Συμβουλίου θα μου επιτρέψετε να μην το σχολιάσω, αλλά αυτό που θα σχολιάσω είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι ότι οποιασδήποτε ανεδαφικές οι προσεγγίσεις δεν μπορούν να έχουν λόγο σε αυτή τη συζήτηση. Είναι πολύ κρίσιμες οι στιγμές και δεν μπορούμε να συζητούμε επαορίστως. Εθνικό Συμβούλιο τη συγκεκριμένα. Έτσι, να δούμε και την ιδέα και αυτή. Και να δώσουμε απαντήσεις στον μάλιστα κόσμο, για να ξέρει ξεκάθαρα τι θα αποφασίσει και τι ακριβώς έχουμε μπροστά μας. Γιατί ένα να λέμε και το όλα ή τίποτα, το είπα, ναι, γιατί μακάρι να είχαμε να μπορούσαμε να πάρουμε όλα τα όλα, δεν γίνεται, και πρέπει να δούμε τα δεδομένα του σήμερα και αν πραγματικά θέλουμε λύση. Μάλιστα. Και ελπίζουμε τη Δευτέρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να είναι σε θέση, να είναι τελικά έτοιμος, να έχει προετοιμαστεί και να δώσει εξηγήσεις που αφορούν και στην τελευταία του ιδέα. Για να διαρρεύσουν αμέσως την ίδια στιγμή. Εμπιστευτείτε μας ότι δεν διαρρεούμε. Δεν ξέρω ποιο διαρρέει, αλλά αυτό που κακίζω είναι ότι δεν θα πρέπει να διαρρέουν τα πάντα από το Εθνικό Συμβούλιο. Ο λόγος που δεν ενημερώνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, διότι είναι αντιφατικό και τούτο που λέτε. Αυτό, απλά θεωρώ διότι χθες είπε ότι θα συσκεφθεί, θα διαβουλευτεί με διεθνολόγους, με συμβούλους, για να είναι συγκεκριμένος σε ό,τι αφορά
στις ιδέες του. Αυτό που λέω πολύ ταπεινά και εμείς είναι αναμένουμε, κάτι ελπίζουμε μέχρι τη Δευτέρα να είναι έτοιμο να μας πει κάτι πιο συγκεκριμένο. Εσύ που ελπίζετε, είναι κάτι στο Σενέκη. Παράδειγμα δημοκρατίας να διαραίουν τα πάντα από το Εθνικό Συμβούλιο, ειδικά μεσούσης μιας διαδικασίας επανεκκίνησης στο διαπραγματεύσεις. Σε όλη την προηγούμενη συζήτηση είναι επιβεβαίωσαν την ταύτιση θέσεων επί των ουσιωδών θεμάτων του Κυπριακού και διαπληκτίζεται το Δημοκρατικό Συναγερμό με το ΑΚΕΛ για τα επουσιώδη. Όμως εγώ αυτό που θα έχω να πω είναι τελικά ότι η πιο ανεδαφική τοποθέτηση που υπήρξε ποτέ για τον Κυπριακό ήταν η προμετωπίδα και το σύνθημα του Δημοκρατικού Συναγερμού «Η πατρίδα που κελάττει το παραδόσου». Μάλιστα. Μα εσείς πρέπει να απαντήσετε, αγαπητέ μου Χρήστο, πώς θα πετύχετε όλα αυτά που λέτε. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός γεννήθηκε και δημιουργήθηκε για την επίλυση του Κυπριακού και όλα αυτά τα χρόνια κρατά σταθερή μια πορεία. Το δίκο όμως, καλή τη θελήση και καλοπροαίρετα και πάλι το λέω, πώς θα πετύχει όλα αυτά που μέχρι προχθές δεν ονοματίζατε καν την προφανώς ζωνική δικαιοσύνη. Δεν έχετε διαβάσει τη μια στρατηγική του Νικόλα Παπαδόπουλου στον προεκλογικό αγώνα. Το συζητούσαμε όλη την προεκλογική, αγαπητέ μου Χρήστο. Είναι ώρα τώρα να κάνουμε νέες στρατηγικές. Έχουμε το χρόνο. Ούτε σήμερα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Πάμε τώρα εμείς στην Ελεύθερη Αμόχωστο. Να πάμε στο Μαρίνο τον Παυλικά. Μας περιμένει εκεί. Καλημέρα, Μαρίνο μου. Καλημέρα, Ανδρέα μου. Καλημέρα από την επαρχία Αμόχωστου. Ξεκίνησε χθες τις εργασίες του στην Αγία Νάπα, η ομάδα εργασίας του ΕΝΛΕΚΣ, αυτή του Ευρωπαϊκού Δικτύου Τεχνολογικής Ενδυνάμωσης των Αρχών Επιβολής του Νόμου, το οποίο δημιουργήθηκε το 2008 και στο οποίο συμμετέχουν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συνέδριο ξεκίνησε τις εργασίες του και χθες και ολοκληρώνεται αύριο και σε αυτό συμμετέχουν εκπρόσωποι από τις Αρχές Επιβολής του Νόμου από 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από διάφορους οργανισμούς όπως είναι η Interpol. Οι εργασίες τελούν υπό την αιγίδα του αρχηγού της αστυνομίας Ζαχαρία Χρυσοστόμου και διεξάγονται και με τη συμμετοχή της διεύθυνσης της αστυνομίας. Φέτος συμπληρώνονται 60 χρόνια από την θυσία του ήρωα Δασκάλη Φωτιπίθα, ο οποίος δολοφονήθηκε μαζί με τους Ανδρέα Γκάριο, Ηλία Παπακυριακού και Χρήστο Σαμάρα τον Σεπτέμβριο του 1958 στην ηρωική μάχη του Αχυρών Αγιοπετρίου. Αύριο το πρωί, στον Ιερό Ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, στην γενέτειρα του το Φρένερος, η ΠΟΕΔ διοργανώνει το ετήσιο Εθνικό Μνημόσυνο. Στο μνημόσυνο θα παραστούν μεταξύ άλλων αγωνιστές της ΕΟΚΑ, συναγωνιστές, συνάδελφοι και μαθητές του ήρωα και κατά κύριο λόγο εκπαιδευτικοί. Θα παραστεί και ο μοναδικός που βρίσκεται στην ζωή από τους 4 συναγωνιστές που δραπέτευσαν μαζί από τα κρατητήρια της Πύλας, ο Φρίτσος Δημητριάδης. Στην θεία λειτουργία θα πλαισιώνουν τον Μητροπολίτη Κωνσταντίας και αμοχός του ιερείς και ιεροψάλτες εκπαιδευτικοί και στη συνέχεια θα τελεστεί τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του ήρωα. Και τέλος απόψε στις 8 στο αμφιθέατρο του Ιδιωτικού Σχολείου Ξένιων στο Παραλίμνη η χοροδία Μελιζόνα του Δήμου Παραλιμνίου διοργανώνει συναυλία αφιέρωμα στον Μάριο Τόκα με την ευκαιρία των 10 χρόνων μνήμης από τον θάνατό του. Συμμετέχουν η παιδική χοροδία Μουσικής Σχολής Ορφέας, η Κωνσταντίνα, ο Σταύρος Κωνσταντίνου, ο Μάρκος